Δεν θέλουμε να μας βλέπουν μπαμπούλες, δεν θέλουμε να μας βλέπουν αστυνομικούς ή εργοδότες. Θέλουμε να μας βλέπουν σαν συνεργάτες. Εκεί όμως που ελέγχουμε, δυστυχώς υπάρχει παραβατικότητα. Υψηλά είναι τα ποσοστά ανασφάλισης εργασίας στην Κρήτη, με τους περισσότερους ανασφάλιστους να αφορούν βοηθητικό προσωπικό σε ξενοδοχεία καθώς και στον χώρο της εστίασης. Αυτό δήλωσε από το Ηράκλειο ο Γενικός Διευθυντής Ελέγχων ΕΦΚΑ, Γιάννης Τριάντος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο των Περιφερειακών Ελεκτικών Κέντρων Ασφάλισης που στοχεύουν στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας, καθώς και στη συμμόρφωση των εργοδοτών και των εργαζομένων με τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Υπάρχει μεγάλη παραβατικότητα στα ξενοδοχεία, στα καταστήματα της εστίασης. Δεν μπορώ να πω νούμερο, αλλά είναι σημαντικό ποσοστό. Στα ξενοδοχεία τι έχει διαπιστώσει με τον ξενοδοχείο υπαλλήλους? Εκεί υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν ασφαλίζεται ιδιαίτερα στις βοηθητικές εργασίες. Είναι πάρα πολλά τα ξενοδοχεία στην Κρήτη. Ο ελεγκτικός αυτός μηχανισμός ξεκίνησε να λειτουργεί στο Ηράκλειο από τις αρχές Απριλίου, όπου είναι και η έδρα των ΠΚΑ στο νησί, πέρα από το αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στα Χανιά, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Παντού υπάρχει ανασφάλιστη εργασία. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να μειωθεί. Γιατί αν δεν μειωθεί, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η Κρήτη μαζί με και με τα νησιά που έχουν τουρισμό, μπορώ να πω πως είναι σε ψηλά ποσοστά εισφοροδιαφυγής. Έχουν μπει πρόστιμα και μπαίνουν πάντα πρόστιμα. Είναι ύψους. Το πρόστιμο 1500. Δεκάδες ή εκατοντάδες? Για αυτή την περίοδο που λειτουργεί ένα μήνα, μιλάμε για εκατοντάδες. Σε σχέση με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, γίνεται κατάχρηση σε αρκετές περιπτώσεις σε επίπεδο χώρας, δήλωσε ο κ. Τριάντος, περιγράφοντας καταστάσεις εξαφλίας των εργαζομένων με ωράρια λάστιχο. Αλλά νομίζω πως γίνεται κατάχρηση. Δηλαδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υποαπασχόλησης που όμως δεν είναι υποαπασχόληση, είναι υπεραπασχόληση και πέρα το 8ωρο. Και εδώ στην Κρήτη είναι μεγάλο το ποσοστό. Και σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα νησιά ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή ασφαλίζονται κάποιοι για 2 ή για 3 ή για 4 ώρες ή για μία ημέρα ενώ δουλεύουν καθημερινά και πολλές φορές πάνω από 8 ώρες. Μερικές φορές πάνω από 8 ώρες. Ο Γενικός Διευθυντής Ελέγχων του ΕΦΚΑ βρέθηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο διήμερου σεμιναρίου εκπαίδευσης του προσωπικού σε Ηράκλειο και Χανιά, καλώντας τους εργοδότες να πληρώνουν τις εισφορές στο πλαίσιο βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Εμείς με την παρουσία μας εδώ προσπαθούμε μια νέα κουλτούρα να περάσουμε αυτή την άποψη, να ανεβάσουμε την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους, ώστε να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι αν δεν πληρώσει αυτό που το αναλογεί, δεν μπορεί να υπάρχει σύνταξη, δεν μπορεί να υπάρχει παροχή για τον ίδιο, για την οικογένειά του, για την κοινωνία γενικότερα.